Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προχώρησε στην κατάθεση της πρότασης για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του εγκλήματος στα Τέμπη, αλλά και για το σύνολο των πτυχών οι οποίες σχετίζονται με αυτό το έγκλημα. Για τη συγκεκριμένη πρότασή του αξιοποίησε, αλλά και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής θα αξιοποιήσει την αγωγή που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ το χαρακτήρισε ως ένα προδιαγεγραμμένο και διαχρονικό έγκλημα. Η απώλεια 57 ανθρώπων και κυρίως νέων επιβάλλει να το εξετάσουμε σε βάθος και να διερευνηθεί με όλους τους τρόπους ώστε να αναδειχθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες πολιτικές και ποινικές όπου αυτές υπάρχουν και σε όλους τους υπεύθυνους. Είτε έτσι κι αλλιώς, κύριε κοινοβουλευτική εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, η απόδοση ποινικών ευθυνών. Δεν χρειάζεται να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για την απόδοση ποινικών ευθυνών. Βεβαίως και υπάρχουν εγκληματικά λάθη, αλλά και παραλήψεις των άμεσα εμπλεκόμενων με το έγκλημα. Όμως αυτές δεν μπορούν και δεν πρέπει να συγκαλύψουν τις πραγματικές, τις βαθύτερες αιτίες για αυτά τα εγκλήματα, είτε πρόκειται, όπως στην περίπτωσή μας, για το σιδηροδρομικό ατύχημα, είτε αφορούν στις τραγικές επιπτώσεις και συνέπειες από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τους σεισμούς. Δεν πρέπει δηλαδή να συσκοτήσουν τον πραγματικό ένοχο, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηρόδρομους στην προκειμένη περίπτωση, η οποία εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών αεροπορικών, ιδιωτικό μονοπόλιο στην Ελλάδα, ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, όλες οι κυβερνήσεις το κάνανε, θαλάσσιων μεταφορών, καρτέλ στις ακτοπλοϊκές, ακριβά εισιτήρια, κρατική επιδότηση των εφοπλιστών, ελάχιστα δρομολόγια και με καράβια ελλιπώς συντηρισμένα. Όλες οι κυβερνήσεις εφάρμοσαν αυτό. Και βεβαίως απελευθέρωση οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Μάλιστα, η πρώτη πράξη του δράματος της απελευθέρωσης έγινε το 1997 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ένα χρόνο αργότερα η ίδια κυβέρνηση προχώρησε στο λογιστικό διαχωρισμό της υποδομής από την εκμετάλλευση, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τις μετέπειτα εξελίξεις. Το 2005 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενσωμάτωσε το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ίδιο χρόνο δημιουργείται η Τρενοσέ ως τη γατρική του ΟΣΕ που απορροφά και τον προαστιακό ΑΕ. Το 2008, η Τρενοσέ ανεξαρτοποιείται από τον ΟΣΕ και βεβαίως όλο αυτό ολοκληρώνεται το 2010, όπου υπάρχει και η τελευταία πράξη του δράματος της πλήρους ανεξαρτοποίησης της Τρενοσέ από το ΟΣΕ επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Αυτή ακριβώς την πραγματικότητα θέλει να συγκαλύψει σήμερα το ΠΑΣΟΚ για τις τεράστιες ευθύνες που έχει και ως κυβερνητικό κόμμα στην απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών που οδήγησαν στο συγκεκριμένο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και σε άλλα μικρότερα ατυχήματα. Και βεβαίως η κυβέρνηση μετά του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην πόλη της Τρενοσέ, στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους, δημιουργώντας την Hellenic Train. Γιατί αλήθεια αυτές οι πολιτικές επιλογές της απελευθέρωσης? Γιατί βεβαίως ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν κερδοφόρο διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και άρα να δημιουργήσει και νέους τομείς εκμετάλλευσης, όπως για παράδειγμα στο σιδηρόδρομο και στις μεταφορές. Και στο επίκεντρο στο σιδηρόδρομο τι μπήκε? Μπήκε ο διαχωρισμός της σιδηροδρομικής υποδομής από το μεταφορικό έργο. Ποιοι θα αναλάβουν το μεταφορικό έργο, το οποίο είναι και το πιο κερδοφόρο κομμάτι, είτε είναι αυτοεπιβατικές μεταφορές, είτε εμπορευματικές, ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι. Ποιοι θα αναλάβουν τη σιδηροδρομική υποδομή, δηλαδή αυτό το κομμάτι το οποίο είναι έχει σοβαρές δαπάνες, τόσο για τη συντήρηση, για την επέκταση και για τον εξυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής, το αστικό κράτος. Τι κάνει έτσι το αστικό κράτος? Το κάθε αστικό κράτος συμβάλλει αποφασιστικά στο να θωρακιστεί, να διευρυνθεί και να μεγενθηθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων, απαλλάσσοντάς τους, οι οποίοι εκτελούν το μεταφορικό έργο, απαλλάσσοντάς τους από το κόστος συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου. Έτσι λοιπόν,
Αυτό τι επιβεβαιώνει? Επιβεβαιώνει επί της ουσίας η σημερινή εικόνα των σιδηροδρόμων. Επί της ουσίας μιλάμε για μια γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και μάλιστα άγωνα δρομολόγια τα θεωρείται. Και τα επιδοτούν οι κυβερνήσεις αυτά τα άγωνα δρομολόγια. Ένα δρομολόγιο. Και βεβαίως μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία έχει διακοπεί τώρα. 2 μήνες μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία έχει διακοπεί σιδηροδρομική σύνδεση. Φανταστείτε τι σοβαρές υποδομές είναι όλες αυτές, οι οποίες δημιουργήσατε. Δεύτερον, έχουμε στο όνομα του περιορισμού του κόστους μειώσει στο ανθρώπινο δυναμικό δραματικές. Έχουμε εντατικοποίηση της εργασίας των εργαζόμενων. Έχουμε εκπτώσεις στην εκπαίδευσή τους. Άρα δηλαδή ένα προσωπικό αξιοποίητο το οποίο δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο. Έχουμε εκπτώσεις στη συντήρηση των υποδομών. Έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές στην εισαγωγή συστημάτων τηλεδιοίκησης, όπως η αμαρτωλή σύμβαση 717 του 2014 και στον αυτοματισμό. Σε μια εποχή που η τεχνολογία όχι μόνο διευκολύνει, αλλά ανοίγει και νέους ορίζοντες στο να μπορέσει η τεχνολογία να αξιοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν τα όποια ανθρώπινα λάθη και να αποφευθούν τα εγκλήματα. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες, τους οποίους ανέφερα και τους οποίους όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και οι προηγούμενες εφάρμοσαν κατά γράμμα, εκτοξεύουν το βαθμό επικινδυνότητας του σιδηροδρομικού δικτύου και άρα των μεταφορών. Γι' αυτό άλλωστε δεν είχαμε μόνο το έγκλημα στα Τέμπη. Είχαμε και μια σειρά άλλα πολλαπλά ατυχήματα στους σιδηρόδρομους, εκτροχιασμούς τρένων και μια σειρά άλλα για να οδηγηθούμε στα έγκλημα στα Τέμπη, για τα οποία πολύ έγκαιρα το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει και μάλιστα 20 μέρες πριν είχε βγει η παράταξη που υποστηρίζει το ΚΚΕ στους συνδρομικούς, καταγγέλλοντας για τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος και το οποίο βέβαια φτάσαμε στο συγκεκριμένο. Το συμπέρασμα όλο αυτό ποιο είναι? Ότι στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και στην προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους θυσιάζονται καθημερινά τα εργατικά δικαιώματα, θυσιάζονται καθημερινά η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών με βάση το επίπεδο ανάπτυξης των σημερινών δυνατοτήτων, το οποίο συνεχώς διευρύνεται. Θυσιάζεται ακόμη και η ίδια η ζωή του λαού και της νεολαίας, όπως είδαμε στα αλλεπάλληλα εγκλήματα σιδηροδρομικά, πλημμυρών ή φωτιών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί το κέρδος δεν είναι υπόθεση μόνο του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τα ατυχήματα, τα εγκλήματα στους σιδηροδρόμους δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, όσο και προσπαθούν να μας πείσουν τα άλλα κόμματα για την ελληνική ιδιομορφία. Στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, καθημερινά έχουμε περιστατικά εκτροχιασμού τρένων και ιδιαίτερα εμπορικών αμαξοστοιχειών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τόσο πολύ αγαπάτε και προσπαθείτε να την εξηλαιώσετε, το 2021 με βάση τα επίσημα στοιχεία είχαμε 1.389 σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα. Τα 97 από αυτά ήταν με τοπικές συγκρούσεις τρένων και είχαμε 636 νεκρούς και 513 τραυματίες. Ενώ το σύστημα τηλεδιοίκησης στο βασικό και όχι στο σύνολο του σιδηροδρομικού, στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο φτάνει μόλις στο 7% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν η διερεύνηση όλων αυτών των πτυχών, του συνόλου των πτυχών που αναδεικνύει το ΚΚΕ, αποτελούν και το πλεονέκτημα της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Μέσα από αυτή λοιπόν φιλοδοξούμε να διερευνηθούν ακόμη περισσότερο οι ολοφάνερες πολιτικές ευθύνες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βάλουμε στο επίκεντρο για εξέταση του ρόλου και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και τις επιπτώσεις αυτή που είχε στην ασφάλεια του μεταφορικού έργου,
και βεβαίως θα συμβάλλουμε στην εξαγωγή στοιχείων για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας. Βεβαίως, πριν από 2 μέρες το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η πρόταση όμως αυτού του ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρά κενά, πολύ σημαντικά κενά κατά τη γνώμη μας. Έχει ένα πολύ περιορισμένο αντικείμενο διερεύνησης, δηλαδή δεν εξετάζει καθόλου τα ζητήματα της ασφάλειας των σιδηροδρομικών υποδομών και του μεταφορικού έργου. Καμία εξέταση στα θέματα της ασφάλειας. Καμία αναφορά. Καμία απολύτως ζήτημα δεν αναδεικνύει. Απλώς και μόνο τι περιορίζεται. Περιορίζεται στην εξέταση της Σύμβασης 717 του 2014 με βάση τις υποδείξεις του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αλλά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας δεν ασχολείται με ατυχήματα, δεν ασχολείται με εγκλήματα, ασχολείται μόνο με δημοσιονομικά ζητήματα που αφορούν διασπάθηση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όσο και να φωνάζετε, εγώ θα σας διαβάσω τι λέτε στην πρότασή σας. Και διαβάζω μέσα από την πρότασή σας. Επειδή περαιτέρω τη σελίδα 18 από τα προεκτεθέντα προκύπτουν επιπλέον αξίες προκαταρκτικής διερεύνησης, ενδείξεις ότι κατά την εποπτεία παρακολούθηκε και εκτέλεση της 717 σύμβασης με υπαίτιες πράξεις και παραλήψεις κατά την παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης προκλήθηκαν παρατυπίες και καθυστερήσεις με συνέπεια να επανέλθει σημαντικό ύψος περιουσιακής ζημιάς για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Αυτό σας ενδιαφέρει. Τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και όχι το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν διερευνάτε το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά την οικονομική ζημιά διερευνάτε εδώ πέρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τι προτείνετε. Προτείνεται για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, ότι τέλεσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και για τον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό που έγινε το έγκλημα, το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Καμία αναφορά στο ατύχημα, καμία αναφορά στα θύματα, καμία αναφορά στη διερεύνηση. Να λοιπόν ποια είναι η πρότασή σας. Μόνο και μόνο η οικονομική διερεύνηση. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία, απαλλάσσει τους προαναφερόμενους υπουργούς από τις όποιες ευθύνες τους σχετίζονται με την σοβαρότερη πτυχή, δηλαδή της μη διασφάλισης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Όπως όμως έχουμε ως ΚΚΕ κατά καιρούς τονίσει, η πρόταση για εξεταστική επιτροπή δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με την όποια πρόταση για προανακριτική εξέταση, όπως αυτή που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ή ενδεχόμενα να καταθέσει κάποιο άλλο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ θα συμβάλλει με όλους τους τρόπους για τη διερεύνηση αλλά και για την απόδοση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους. Επιμένοντας να συζητηθούν όλες οι πτυχές του εγκλήματος, όπως για παράδειγμα αυτές που καταγγέλουν οι συγγενείς των θυμάτων για απόκρυψη και παραποίηση στοιχείων που αφορούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα. Βεβαίως, είναι ανάξιο οποιοδήποτε σχολιασμού τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε αυτό κατέφυγε, ότι το ΚΚΕ αποτελεί δεκανίκη, σανίδα σωτηρίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Ας κοιταχθούν όλοι αυτοί που το εξοξεύουν καλύτερα στον καθρέφτη, για να δουν ποιοι είναι αυτοί που είναι
σανίδα σωτηρίας και δεκάνικη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκυβερνήσατε μαζί, ψηφίσατε μαζί όλα τα μνημόνια, ψηφίσατε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ το 70% των νόμων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Και τολμάτε να λέτε το ΚΚΕ αποτελεί δεκάνικη σανίδα σωτηρίας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσο για την κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως όλο αυτό, η αναταραχή την οποία επικρατεί, φαίνεται και από την αναδίπλωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τη σημερινή, λέγοντας μέχρι χθες ότι δεν θα ψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ, και σήμερα κάνει και αυτό στην ανάγκη φιλοτιμία να την ψηφίσει. Όσο για την κυβερνητική πλειοψηφία, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ναι, τελειώνω με αυτό, ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Έκανε βεβαίως και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την ανάγκη φιλοτιμία για να καλύψει απαράδεκτες τοποθετήσεις υπουργών της. Για να διασκεδάσει δηλαδή τις αρνητικές επιπτώσεις από τέτοιες τοποθετήσεις. Παρά το γεγονός ότι, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με το περιεχόμενο. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι με το δοσμένο συσχετισμό δύναμης θα μπορέσει να υπάρξει μια ομαλή λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και μια διερεύνηση σε βάθος. Όμως, εμείς δεν θα τους διευκολύνουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.